Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη και καλό μήνα. Ευχαριστώ, Ανέστη. Καλό μήνα και στους ακροατές και σε όλους. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με την, ναι, με την επίθεση που είχαμε πριν από λίγο από τον κύριο Χαρίτση προς τον ΑΛΕΚ, προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είπε ότι στην ουσία η Νέα Δημοκρατία αλλάζει στάση για το αφορολόγητο και πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τρέχει να βγει δεύτερο, δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει ο κύριος Χαρίτσης, είναι αυτός ο οποίος διαμορφώνει τις πολιτικές εξελίξεις. Εντάξει, για μένα είναι αστείο. Και παράλληλα, να το πω έτσι, μεγάλη κοροϊδία προς όλους τους Έλληνες, οι οποίοι εσχάτως νομίζω ότι έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ποιοι ακριβώς τους κοροϊδεύουν 4 χρόνια και εξακολουθούν να τους κοροϊδεύουν, ναι, ότι η κυβέρνηση που ψήφισε την μείωση του αφορολόγητου και απλά επέτυχε εντός εισαγωγικών την αναβολή εφαρμογής αυτού του μέτρου μέχρι το 2020, προνοώντας, έχοντας προνοήσει ή μάλλον έχοντας προβλέψει και υπολογίσει ότι κατά πάσα πιθανότητα η εφαρμογή του μέτρου θα αποτελέσει θέμα μιας επόμενης κυβέρνησης και όχι πάντως της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, ναι, να εγκαλεί την αξιωματική αντιπολίτευση για, για το αφορολόγητο, που η ίδια, θυμίζω, ψήφισε τη μείωσή του. Έτσι, επομένως, κοιτάξτε, ή θέλουν να μας τρελάνουν, αυτό είναι προφανώς κάποια τακτική προκειμένου ο αντίπαλος να τρελαθεί από την απελπισία του και μαζί του και ο ελληνικός λαός και να πει σηκώνω τα χέρια ψηλά, εσείς δεν παίζεστε με τίποτα, τα παρατάω, ή εξακολουθούν να δουλεύουν τον ελληνικό λαό και όλους μαζί χωρίς καμία ντροπή. Σας είπα, η κυβέρνηση που ψήφισε όλα αυτά τα πράγματα να εγκαλεί την αξιωματική αντιπολίτευση για τυχόν εφαρμογή τους. Σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει μαζί με την πρόταση μορφής κατά του ανεκδίγητου κυρίου Πολάκη και τροπολογία μείωση του αφορολόγητου. Μάλλον αναβολής της μείωσης του αφορολόγητου για να μην παρεξηγούμε. Μου έκανε, ναι, ναι. Θα καλέσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Χαρίτση να δείξει τις καλές προθέσεις ψηφίζοντας αυτή την τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, για να δούμε εκεί ποιος κοροϊδεύει ποιον ακριβώς. Πάντως στη χθεσινή ανακοίνωση που έβγαλε το Μέγαρο Μαξίμου, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, δεν διάβασα πουθενά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται να υπογράψει τη συγκεκριμένη τροπολογία για τη μη μείωση. Μα προφανώς, μα δεν ζητάμε από τον ΣΥΡΙΖΑ να υπογράψει. Οι τροπολογίες κατατίθενται από ομάδες βουλευτών, ναι, που ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Μετά έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή και τα κόμματα παίρνουν θέση σχετικά με την ψήφιση ή τη μη ψήφιση τροπολογίας. Ναι. Κάποιοι θα προτείνουν, κάποιοι θα κληθούν να ψηφίσουν ή να μην ψηφίσουν. Η Βουλή δηλαδή, όχι κάποιοι. Ναι, 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 ναι. Και εκεί θα προσμετρηθούν οι πλειοψηφίες υπέρ και εναντίον, έτσι ώστε να καταλάβουμε όλοι και ποια είναι η θέση του καθενός. Ναι. Δηλαδή θα θεωρούσα παράδοξο ο κύριος Καχαρίτσης να είναι υπέρ της μη μείωσης του ορίου του αφορολόγητου, αλλά να μην ψηφίσει την τροπολογία περί μη μείωσης που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ασφαλώς θα το θεωρούσα παράδοξο και εμπεγμό ταυτόχρονα. Ξεκάθαρο. Πριν από λίγο είχαμε και μία επιστολή που έστειλε η κυρία Σβίγκου στην κυρία Ζαχαράκη, με την οποία θέτει επίσημο αίτημα για μία τηλεοπτική μονομαχία ανάμεσα στους Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκο Μητσοτάκη εν ώψη των ευρωεκλογών. Η δική σας θέση ως Νέα Δημοκρατία, ορίστε. Δεν έχουν προκυρηθεί οι εθνικές εκλογές. Όχι, εν ώψη των ευρωεκλογών. Και εξ όσων γνωρίζω, στις εθνικές εκλογές προκύπτουν debate ανάμεσα στους αρχηγούς των κομμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως, ωραία. Είναι και αυτό ένας τρόπος, ας πούμε, να κάνουμε ο καθένας τη φασαρία του, να λέμε «Να, εγώ του λέω, αλλά αυτός δεν έρχεται», υπονώντας ότι ο ένας φοβάται τον άλλον κτλ. Μα στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα θα κατεθεί, όπως σας είπα, η πρόταση μορφής κατά του κυρίου Πολάκη, η οποία, ναι, σύμφωνα με όσα μας είπε ο κ. Τσίπρας πριν κλείσουμε για τις διακοπές του Πάσχα, πρόκειται να μετατραπεί σε συζήτηση εφόλης της ύλης και, ναι, με τοπική σύγκρουση εφόλης της ύλης ως
πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Επομένως, η Βουλή νομίζω είναι το κατάλληλο πεδίο, αλλά και το πιο ενδεδειγμένο πεδίο για τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, προκειμένου να συγκρουστούν εκεί σε ένα άτυπο debate βέβαια, αλλά καθόλου πολιτικά έγκυρο, συζητώντας για τα πάντα. Εξάλλου, αυτό προανήγγειλε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Τώρα, τα debate του τύπου ενώπιος ενώπιο κτλ. Τηλεοπτικά, ωραία. Εγώ ξέρω ότι γίνονται και οργανώνονται για την περίοδο την προεκλογική των εθνικών εκλογών. Αυτή την περίοδο στην πρώτων των ευρωεκλογών, καλό είναι να υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις. Σχετικά με το αντικείμενο όμως που είναι οι ευρωεκλογές, βέβαια με λίγο από εφόλης της ύλη συζήτηση και με χώρια, να το πω έτσι, πολιτική χρειά. Αλλά τι καλύτερο πεδίο αντιπαράθεσης με τοπικής των ηγετών από τη μία του αρχηγού της κυβέρνησης, του πρόεδρου της κυβέρνησης και από την άλλη του αρχηγού της αφηματικής στην αντιπολίτευση από τη Βουλή, φρέσκει αμέσως μετά τη διακοπή του Πάσχα. Ωραία. Πάμε λίγο και στο θέμα του Παύλου Πολάκη. Ναι. Πολλοί θεωρούν ότι η μετατροπή, ας το πούμε, της πρότασης μορφής κατά του Παύλου Πολάκη από τον Αλέξη Τσίπρα σε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης ταυτίζει στην ουσία τον αψί Σφακιανό με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό έχουμε και τις αποδοκιμασίες πολλών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς την συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη. Εσείς πώς ερμηνεύετε αυτή την επιθυμία του Πρωθυπουργού να προστατέψει τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, δεδομένου ότι πέρασανε μαζί και τις διακοπές του Πάσχα? Ναι, εντάξει, ναι, περνάνε μαζί διάφορες διακοπές, προφανώς είναι κοντά ο ένας τον άλλον, αλλά το θέμα εδώ θέλουμε να το δούμε από την πολιτική του διάσταση, και η πολιτική του διάσταση μας δηλώνει ότι ο κύριος Τσίπρας, έτσι όπως συμπεριφέρεται στην υπόθεση Πολάκη, δείχνει και αποδεικνύει τον καλύπτει απολύτως. Διότι επιλέγοντας να μετατρέψει την πρόταση μορφή σε μια πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης συνολικά, και θυμίζω ότι ως πρωθυπουργός είναι πρόεδρος αυτής της κυβέρνησης, στην ουσία ταυτίζει τη δική του πολιτική παρουσία με όλη αυτή τη συμπεριφορά και την ακατάσχετη και επαναλαμβανόμενη χειδεολογία Πολάκη. Θα μπορούσε βέβαια να λειτουργήσει διαφορετικά. Είχε επιλογές. Θα μπορούσε να τον αποπέμψει. Θα μπορούσε να τον απομονώσει. Θα μπορούσε με μία δήλωση να καταδικάσει ακόμα και αυτή την τελευταία, το τελευταίο ατόπιμά του, να επιτεθεί με τον τρόπο που επιτέθηκε στον Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Βέβαια το έκανε πάρα πολύ καλό του Κυμπουρόπουλου, ο οποίος είδε την δημοφιλία του να εκτοξεύεται και την προοπτική του να εκλεγεί ευρωβουλευτής και μάλιστα σε πολύ υψηλή σειρά να ενισχύεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πάβει να ήταν μια χυδαία επίθεση εντελώς ανεξήγητη και αψυχολόγητη. Δεν τα έκανε όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας. Επέλεξε να ταυτιστεί με τον κύριο Πολάκη και νομίζω αυτό είναι το πιο αποκαρδιωτικό απ' όλα. Έδειξε να συμφωνεί, εμπάσχετος να μην διαφωνεί ανοιχτά με όσα είπε, και αυτό πραγματικά είναι απορία άξιων, διότι είναι πραγματικά τρομακτικό μια κυβέρνηση της αριστεράς, κοινωνικά ευαίσθητη υποτίθεται, ιδίως απέναντι σε ευάλωτες ομάδες όπως είναι πλέον ενδεχομένως έτσι προφανής ευάλωτη ομάδα, δηλαδή άνθρωποι με τα άτομα με αναπηρία και ιδίως με βαριά αναπηρία όπως ο εν λόγω υποψήφιος βουλευτής. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση αριστεράς να εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη και απόλυτη ευαισθησία προς την κατάστασή τους, να επιλέγει ένα μέλος της να επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτόν τον λόγο πολλοί συνάδελφοι του κυρίου Πολάκη στη Βουλή, αν όχι στην κυβέρνηση, επέλεξαν να κρατήσουν αποστάσεις, και γι' αυτόν τον λόγο τυχόν συζήτηση της πρότασης μορφής κατά του κυρίου Πολάκη ενήχε το ρίσκο για την κυβέρνηση Τσίπρα να οδηγήσει σε τελική μορφή και αποπομπή του κυρίου Πολάκη με τις ψήφους βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή ίσως ήταν κατά βάθος η λογική της μετατροπής της πρότασης μορφής σε εφόλης της ύλης και συνολική για την κυβέρνηση πρόταση δυσπιστίας. Άρα πρόκειται για άλλον έναν πολιτικό τακτικισμό, ο οποίος όμως αφήνει μια απογοήτευση για μια κυβέρνηση η οποία ως κυβέρνηση αριστεράς υποτίθεται ότι εμφορείται από κοινωνικές ευαισθησίες. Ναι. Αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν προκύπτει. Ναι, ναι. Και να κλείσουμε με ένα ερώτημα για τις ευρωεκλογές. 26 Μαΐου πλησιάζει. Ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών και αν υπάρχει κάποια διαφορά με την οποία η Νέα Δημοκρατία θα είναι ικανοποιημένη. Ακούω πολλούς να λένε θέλουμε 4 μονάδες διαφορά. Άλλος να λέει έστω και με μία ψήφο. Τι ακριβώς ισχύει, πώς θα αντιμετωπίζετε εσείς ως Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι το αποτέλεσμα που θα άφηνε ικανοποιημένη τη Νέα Δημοκρατία είναι μία προφανής διακριτή διαφορά από το δεύτερο κόμμα που προβλέπεται ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να ποσοτικοποιήσω να πω ότι οι 5 μονάδες δεν είναι καλά ενώ 7-8 είναι καλά, για παράδειγμα. Η διαφορά πρέπει να είναι διακριτή, διότι θυμίζω ότι οι ευρωεκλογές του Μαΐου θα είναι η πρώτη ευκαιρία για τον Έλληνα ψηφοφόρο μετά από 4 χρόνια και βάλε να καταψηφίσουν την κυβέρνηση για όλα τα αρνητικά τα οποία έχει επιφέρει, έτσι. Ναι. Η πρώτη ευκαιρία. Εδώ και 4 χρόνια δεν υπήρξε άλλη ευκαιρία να εκφραστεί ο Έλληνας ψηφοφόρος. Επομένως, περιμένω ότι αυτή την ευκαιρία θα την εκμεταλλευτούν οι Έλληνες ψηφοφόροι. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό σημαίνει ότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας έχει εκφραστεί ως ευκαιρία για αποδοκιμασία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να σταλεί ένα μήνυμα ότι η κυβέρνηση αυτή είναι σε αποδρομή. Παράλληλα, ασφαλώς θα πρέπει να συζητηθούν και τα μεγάλα θέματα αυτών των ίδιων των ευρωεκλογών. Ευτυχώς που αυτό γίνεται από τους δεκάδες, 42 καταρχήν, υποψηφίους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι οργώνουν την Ελλάδα και αναλύουν και το ευρωπαϊκό διακύβευμα, που είναι τι μέλλον θέλουμε για την Ευρώπη, αν θέλουμε μία, να το πω έτσι, αποδυνάμωση του ευρωπαϊκού οράματος, ναι, με αντίστοιχη ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστικών και ευρωλαϊκιστικών πολιτικών σχημάτων. Επομένως, μια δυσμενή προοπτική για τη συνοχή και το μέλλον της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, η οποία, όπως κάθε οικογένεια, έχει και τα προβλήματά της, τις αριθμίες της, αλλά παραμένει οικογένεια και αυτό είναι το βασικό. Ή από την άλλη πλευρά, θέλουμε μια Ευρώπη με διακριτό πολιτικό όραμα και προτεραιότητες, τόσο στο εσωτερικό της, ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής, όσο και στα. Και σε σχέση με τις εξωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, με κυριότερη από αυτές τις έντονες μεταναστευτικές πιέσεις και το σχέδιο που πρέπει να αποκτήσει για ισομερή καταμερισμό των βαρών από αυτή την πίεση, κάτι που αφορά ασφαλώς και τη χώρα μας. Αυτή η συζήτηση πρέπει να αναπτυχθεί, αναπτύσσεται και κλιμακώνεται όσο φτάνουμε στο τέλος του μήνα και την ημερομηνία των εκλογών, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο ο μέσος πολίτης, ο οποίος αισθάνεται μια κάποια απόσταση από αυτό το κατασκεύασμα, έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Βρυξέλλες και τους τεχνοκράτες και την σχετική γραφειοκρατία που ο μηχανισμός των Βρυξελών συνεπάγεται, αλλά εν τούτης πρέπει να προβληματιστεί και να καταλάβει ότι όλο αυτό, σε τελική ανάλυση, είναι το ευρωπαϊκό μας σπίτι, η οικογένειά μας. Ναι. Και πάνω σε αυτό θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να το ενδυναμώσουμε ή να το αποδυναμώσουμε με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη χώρα μας. Άρα, για να θυμηθώ και ένα παλαιότερο σύνθημα του Αλέξη Τσίπρα, στην ουσία το σκεπτικό της Νέας Δημοκρατίας είναι 26 ψηφίζουμε, 27 φεύγουν. Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές. Εγώ δεν περιμένω την επόμενη των ευρωεκλογών να πέσει η κυβέρνηση. Ασφαλώς όμως ένα εμφατικό μήνυμα αποδοκιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν θα επιταχύνει τις εξελίξεις, ασφαλώς όμως θα παγιώσει την αντίληψη ότι αυτή η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση αποδρομή. Επομένως, όποτε και αν γίνουν εκλογές, πιθανότατα το φθινόπωρο πλέον, εκτός αν υπάρξει εχνιδιασμός, εγώ δεν νομίζω ότι είναι στο μυαλό του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο,
Εξάλλου έχει πει σε κάθε τόνο ότι θα το πάει μέχρι τέλους, έχει και δουλειές να κάνει. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όποτε και να γίνουν εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα τις χάσει. Αλλά ασφαλώς αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να επικοινωνήσει με κάθε τρόπο και με ένταση τις βασικές της θέσεις, προνοώντας να μην περάσουν και οι διαστρεβλώσεις, οι οποίες αυτές οι θέσεις, τις οποίες υφίστανται μάλλον αυτές οι θέσεις, από την πονηρή πολιτική τακτική και την προπαγάνδα, θα έλεγα, του ΣΥΡΙΖΑ, όπως Φερρυπίνη, για να το τελειώσω από εκεί που το ξεκινήσαμε, η διαστεύλωση σε σχέση με την θέση της Νέας Δημοκρατίας για τη μείωση του αφορολόγητου. Ναι. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε και πολλά πράγματα να εξηγήσουμε στον κόσμο. Σε γενικές γραμμές νομίζω όμως ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι έχει γίνει μεγάλη ζημιά σε πολλά μέτωπα αυτή την τετραετία στη χώρα, και αυτό είναι το βασικό που πρέπει να μετρήσει στην διαδικασία επιλογής του για τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Με τι ποσοστό διαφοράς θα ήσασταν ικανοποιημένος για τις επόμενες ευρωεκλογές? Κοιτάξτε, σας είπα δηλαδή, ότι δεν θέλω να το ποσοτικοποιήσω. Δηλαδή δεν θέλω να πω ότι 5 δεν κάνει, 8 είναι μια χαρά, 10 είναι σούπερ. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να υπάρχει μια διακριτή, σαφής διαφορά ανάμεσα στο πρώτο κόμμα που θα είναι η Νέα Δημοκρατία και στο δεύτερο. Όσο μεγαλύτερη, τόσο καλύτερα. Καταλαβαίνουμε την λογική της χαλαρής ψήφου, η οποία ασφαλώς αυτή η χαλαρή ψήφος, η χαλαρότητα μάλλον στην ψήφο, δεν νομίζω να μετρήσει μόνο εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως θα μετρήσει και εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, και αυτό θέλω να τονίσω, θα είναι η πρώτη ευκαιρία μετά από 4 και βάλε χρόνια για τον Έλληνα ψηφοφόρο να αποδοκιμάσει αυτή την κυβέρνηση. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος αποδοκιμασίας από αρνητική ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και θετική συνάμα στη Νέα Δημοκρατία, έτσι ώστε να παγιωθεί, εν πάση περιπτώσει, στην κοινή γνώμη η συνείδηση ότι αυτή η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή και ότι η πολιτική αλλαγή είναι πρώτον πυλών. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλό απόγευμα να έχετε. Ευχαριστώ και εγώ για την